Ακόμα λέει ο Άγιος Παΐσιος, και αν δεν προσέξεις, για παράδειγμα, και μείνεις ανάπηρος. Μια στιγμή να αφαιρεθείς, ας πούμε, ένας που χειρίζεται ένα επικίνδυνο μηχάνημα, ας πούμε, στην εργασία του, μπορεί να του κόψει το χέρι το μηχάνημα. Λοιπόν, αυτός λογίζεται ως μάρτυρας, αν κάνει υπομονή στην αναπηρία του. Έτσι, και δεν γογγίσει. Παρόλο που φταίει ο ίδιος. Πάλι λέει ο Άγιος Παΐσιος, παίρνεις μισθό μάρτυρος. Ή μιλάει για μια περίπτωση που ένας άνθρωπος καημένος τον έπιασε το μηχάνημα από τα ρούχα, ξέρω πώς του μπερδεύτηκε, και θα του σκοτωνόταν. Και πήγε μια γυναίκα η καημένη να τον σώσει και τον έσωσε τελικά, αλλά πιάστηκε αυτή με τα φορέματά της και την πήρε αυτή το μηχάνημα μέσα, ας πούμε. Και είπε ότι αυτή είναι μάρτυρας αυτή. Καταλάβατε, θυσιάστηκε για τον άνθρωπο.